δεν το φανταζόμαστε ότι θα λείπουμε 35 λεπτά, αλλά προφανώς και έπρεπε. Και μάλιστα το χαζεύαμε και εμείς, όπως φαντάζομαι και εσείς στο σπίτι σας, σε όποιο κανάλι και να ήσασταν συντονισμένοι. Δεν είναι και κάτι που γίνεται συχνά. Και είπα, είναι αρκετά πραγματάκια ο πρόεδρος, ο δικός μας εννοώ. Βεβαίως, έθεσε πραγματάκια. Έθεσε και Κυπριακό και για Ερντογάν, συνθήκη Λοζάνης, δηλαδή άνοιξε τη μπαλέτα πάρα πολύ. Βεβαίως. Μια χαρά του πέρα. Για να δούμε και στο επόμενο, στην επόμενη διακοπή, γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω, ότι μάλλον θα διακόψουμε ξανά όταν συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρωθυπουργό μας. Μιλάω φυσικά για ποιον. Για τον Μπαράκ Ομπάμα, έτσι. Τον Μπαράκ Ομπάμα. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Που μόνο του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα. Μα είπε τώρα. Κανένα δεν τον πίεσε. Στον πρόεδρο. Μόνο του το ζήτησε. Δεν πιέζεται. Είπε ότι ήθελε να κλείσω εδώ τα ταξίδια μου, γιατί αυτό είναι το τελευταίο του. Α, δεν κάνει άλλο. Τέλο. Επίσημο νομίζω όχι. Επίσημο όχι. Έχει... τώρα αν επίσημο θέλει να πάει κάπου εκδρομή, δεν το πούμε. Εντάξει, άμα πάρει μόνο. Θα πάει ναι, αλλά Βερολίνο Περού, αλλά χωρίς ομιλίες. Περού. Θα πάει Βερολίνο Περού, αλλά χωρίς ομιλίες και αυτή την επίσημη.